με την κυρία Τσιμπίδου Αυλονίτου που θα μιλήσει για ένα κάδο από το νεκροταφείο του Φίνικα. Δύο κάδους. Δύο. Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα σε όλους. Καταρχήν να ευχαριστήσω και εγώ την Οργανωτική Επιτροπή, αλλά και την καινούργια διεύθυνση του μουσείου και τους συναδέλφους, τους παλιούς, που πραγματικά και κυριολεκτικά την προηγούμενη μόνο εβδομάδα, μέσα στο χάος που επικρατούσε με τις απογραφές, μου δώσανε την ευκαιρία να δω μετά από 10-15 χρόνια το υλικό αυτό και να διευκρινίσω κάποια πράγματα στο μυαλό μου που ήταν ακόμη μπερδεμένα. Έτσι ευχαριστώ και την κυρία Γκαδόλου, την κυρία Αρβανιτάκη και την κυρία Μιχαλοπούλου για τη βοήθεια αυτή, καθώς και τον κύριο Ναζλή, να τονίσω, ο οποίος μέσα σε μία εβδομάδα επανεξέτασε τις χημικές αναλύσεις των κάδων και βρήκαμε κάποια διαφορετικά στοιχεία από τα στοιχεία που είχαμε βρει το 2010. Λοιπόν, όπως γνωρίζουν οι παλιότεροι, εκεί. Την άνοιξη του 1987, κατά τις ερευνητικές τομές στο συνοικισμό του Φίνικα, από όπου θα διερχόταν ένα τμήμα της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης Χαλκιδικής, ήρθε στο φως ο γνωστός εντυπωσιακός μακεδονικός τάφος του 4ου αιώνα. Μετά την ανασκαφή, μια υπερυψωμένη γέφυρα κάλυψε το μνημείο, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση ενός υπόγειου χώρου, ο οποίος αφού επί σειρά ετών πέρασε περιόδους απόλυτης λύθης, σύντομα θα είναι και πάλι επισκέψιμος. Μόλις μάλιστα πληροφορήθηκα από την κυρία Τσιγαρίδα ότι επιτέλους μπήκε ο τάφος και η αποκατάσταση και το να γίνει επισκέψιμος στο νέο ΕΣΠΑ. Οπότε έχουμε αυτή την πληροφορία. Στη συνέχεια, το 1987, η κατανάγκην επιτακτική έρευνα προκειμένου να καθαιρεθεί ο μεγάλος στίμβος ανατολικά του μνημείου, γνωστός ως Τούμπακης, απέδωσε τρεις ασύλλητους τάφους με μορφή θήκης. Όλοι ήταν μεταγενέστεροι της δημιουργίας του τύμβου, καθώς τα σκάματα που ανοίχτηκαν για την κατασκευή τους έτεμναν καθαρά την εντυπωσιακή διαδοχή των στρωμάτων του. Και στους τρεις διαπιστώθηκε δευτερογενή ταφή μετά την αποτελετουργική καύση των νεκρών, με τα κατάλοιπα των πυρών να διασκορπίζονται πάνω στις καλυπτήριες πλάκες, σύμφωνα με το πανάρχαιο έθιμο που ανακαλεί μνήμες της ηρωικής εποχής των Επών. Θυμίζω ότι η περιοχή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο νεκροταφείο της ύστερης κλασικής και πρώιμης ελληνιστικής περίοδου, το οποίο σχετίζεται με τον προκασάνδρινο οικισμό που ανασκάφηκε γύρω στα 300 μέτρα βορειοδυτικά του μακεδονικού τάφου κατά τις εξκαφές για το αμαξοστάσιο του μετρό και που δημοσίευσε η κυρία Μισαηλίδου. Η πρώτη ταφή, με τη συμβατική ονομασία Τάφος 2, ήταν μια μικρή θήκη από ξύλο δριός. Περιείχε δύο χάλκινα επίχρυσα στεφάνια μυρτιάς, δύο λάβαστρα, πολλούς αστραγάλους και ένα χάλκινο οστεοδόχο σκεύος σε άσχημη κατάσταση διατήρησης. Η μελέτη του απανθρακωμένου σκελετικού υλικού από τον δόκτορα Musgrave έδειξε ότι ο νεκρός ήταν ένας νέος άνδρας 20 περίπου ετών. Δύο μελαμβαφή δίωτα σκηφίδια που βρέθηκαν στην επίχωση της πυράς μαζί με θράψματα καμένων μετάλλινων σκευών, σκτεφανιών και άλλα παρέχουν τη χρονολογική ένδειξη για την ταφή στο 2ο τέταρτο του 4ου αιώνα. Η δεύτερη θήκη, ο τάφος 6, είχε επίσης τυχώματα από κονοφόρο δένδρο αλλά βαριά καλυπτήρια πλάκα πορολίθου, με αποτέλεσμα τη σχεδόν πλήρη σύνθλιψη ενός παρόμοιου σκεύους και των καμένων οστών, οπότε δεν μπορέσαμε να έχουμε ανθρωπολογική ανάλυση, επάνω στο πορολιθικό δάπεδο, όπου και η κυκλική βάθυνση για την υποδοχή του αγκίου. Διασώθηκαν όμως δύο αποσπασματικά λαβάστρινα μυρωδοχεία, που μαζί με ένα σιδερένιο ξύφος, ασυντήρητο ακόμη δυστυχώς, και ένα επίχρυσο στεφάνι ήταν τα μοναδικά κτερίσματα του τάφου. Μετά την επιτυχή αποκατάσταση των οστεοδόχων σκευών από τον έμπειρο συντηρητή της άλλοτε 16ης εφορίας, Τάσο Μουδίτση, χωρίς τη δεξιοτεχνία και την απεριόριστη υπομονή του οποίου το εγχείρημα δεν θα είχε ευοδοθεί, εμφανίστηκαν δύο εξαίρετοι χάλκινοι κάδοι με έκτυπες παραστάσεις κάτω από τις προσφύσεις των λαμβών.
Μαζί τους αναβίωσε και ένα μικρό χάλκινο κυβωτίδιο από τα κατάλοιπα της πυράς, εικονογραφώντας νοερά τη σκηνή των ευλαβικών προσφορών προς τον νεκρό. Για να ολοκληρωθεί η εικόνα της μικρής αυτής συστάδας των ταφών, αναφέρω και την τρίτη θήκη, τον τάφο 5, η οποία περιείχε ξύλινη λάρνακα με τα καμένα οστά μιας γυναίκας γύρω στα 50, τυλιγμένα σε χρυσοπόρφυρο ύφασμα. Τη συνόδευαν χρυσά κοσμήματα και 4 επίχρυσα στεφάνια μυρτιάς, ενώ από τα κατάλοιπα της καύσης ανασύρθηκε χάλκινο νόμισμα του βασιλέως Αμίντα του Τρίτου. Σημειώνω ότι τα στεφάνια των ταφών του Φίνικα παρουσιάσαμε με τη δόκτωρα Ρόσμαρι Τζέφρι στο ΑΕΜΘ του 2017 και επίκειται η δημοσίευσή του στον προσεχή τόμο των πρακτικών. Και βέβαια περιμένουμε να ακούσουμε και στην επόμενη ομιλία να ακούσουμε και για τα υφάσματα. Ας επανέλθουμε όμως στους κάδους. Ο πρώτος, με αριθμό καταγραφής του Μουσείου 17.480, είναι έντονα διαβρωμένος και συμπληρωμένος σε αρκετά σημεία του σώματος. Οι κινητές λαβές, η κρίκη ανάρτησης και η δακτυλιόσχημη βάση είναι χυτά, όπως και το ελαφρά οειδέ σώμα, το οποίο στη συνέχεια σφυριλατήθηκε ώστε να ομαλοποιηθεί και να αποκτήσει το επιθυμητό σχήμα. Στο εσωτερικό, όπου διακρίνεται και το αρνητικό αποτύπωμα της έκτυπης παράστασης, βρέθηκαν 3 λεπτά χάλκινα ελάσματα, τα οποία θα είχαν ίσως εκ των υστέρων επικοληθεί για την ενίσχυση κάποιων σημείων των τυχωμάτων. Οι δίδυμες λαβές φέρουν αγκιστροειδείς απολήξεις σε σχήμα κλειστού άνθους και αναρτώνται από υλικοτούς κρίκους, στη σύζευξη των οποίων διαμορφώνεται επτάφυλλαν θέμιο. Την εξωτερική παρυφή του επίπεδου χείλους κοσμεί ανάγλυφο ιονικό κυμάτιο με σειρά αστραγάλων από πάνω, ακολουθεί πλατύτερη ζώνη, οριζόμενη από λεπτή εγχάρακτη γραμμή, όπου κατά διαστήματα διασώζεται ένα μόλις διακρινόμενο εγχάρακτο μοτίβο σύνθετου πλοχμού που περιτρέχει το σκεύος. Οι δύο παραστάσεις, ακριβώς κάτω από τους κρίκους ανάρτησης των λαβών, έχουν παρόμοιο, αλλά όχι πανομοιότυπο θέμα. Απεικονίζουν από ένα σύμπλεγμα φτερωτής σφίγγας που επιτίθεται σε γυμνή ανδρική μορφή. Οι δύο μορφές πατούν σε μία ενιαία γραμμή εδάφους, οι καμπυλώσεις της οποίας υποδηλώνουν ανώμαλη, προφανώς βραχώδη περιοχή. Στη μία παράσταση, στη συμβατικά ονομαζόμενη όψη Α, η σφίγγα, στραμμένη προς τα αριστερά του θέατη, εμφανίζεται με λιγερό κορμί ελουροειδούς και ουρά καμπυλωμένη προς τα επάνω. Τα πλήρως αναπεπταμένα γωνιώδη φτερά αετού κυριαρχούν στην παράσταση. Το γυναικείο πρόσωπο με την ίσια μύτη, τα λεπτά χείλη και το έντονο βλέμμα που καρφώνει ανελαίητα το θύμα της, στέφεται από περίτεχνη κόμωση η οποία κορυφώνεται σε μικρό λαμπάδιον στο κέντρο του κεφαλιού. Νομίζω ότι το σχήμα λίγο θα σας βοηθήσει περισσότερο. Το δαιμονικό «ον» έχει ήδη καθυλώσει τον μικρόσωπο νεαρό άνδρα στο έδαφος, πιέζοντας τον αριστερό του ώμο με το δεξί της πέλμα, ενώ με το αριστερό άκρο έχει αδράξει τον αριστερό του μυρό. Ο άνδρας, μισογονατισμένος και σε καθαρά αμυντική στάση, στηρίζεται με το δεξί στο χέρι στο έδαφος, ενώ με το αριστερό επιχειρεί να αποθήσει το αντίστοιχο πόδι της σφίγγας. Η αγωνιώδης προσπάθεια εκφράζεται με τη συστροφή προς τα εμπρός του γυμνασμένου κορμού, όπου διαγράφονται έντονα οι γραμμώσεις των κοιλιακών μειών. Τα κοντά του μαλλιά συγκρατεί μια λεπτή ταινία, ενώ το πρόσωπό του, στραμμένο προς τη σφίγγα, αλλά ελαφρά χαμηλωμένο, δεν αντικρίζει κατάματα το φοβερό εχθρό. Η παράσταση στην όψη Β παρουσιάζει αρκετές φθορές, ιδιαίτερα στο κατώτερο τμήμα της. Έχει πιο έντονη κίνηση και περισσότερο δραματικό χαρακτήρα, καθώς αποτυπώνει το επερχόμενο τέλος. Η σφίγγα, στραμμένη προς τα δεξιά, αλλά με την ίδια ακριβώς απόδοση της μορφής, επιτίθεται σε άνδρα εφανώς πιο μεγαλόσωμο από τον πρώτο. Με το αριστερό εμπρός πόδι έχει αδράξει τον άνδρα από τα μαλλιά και μπήγει το δεξί της πέλμα κάτω από το στέρνο του. Εκείνος, ήδη μισοπεσμένος στο έδαφος, προσπαθεί με το ένα χέρι να αποθήσει το πέλμα της από τα μαλλιά του. Ταυτόχρονα, με μια εκπληκτική συστροφή του κορμού, τεντώνει το δεξί χέρι, επιχειρώντας να καρφώσει, φαντάζομαι ότι το βλέπετε, ένα μάλλον εχειρίδιο στην εκτεθειμένη κοιλιά του θηρίου. Ο δεύτερος κάδος. Και αυτό σε λεπτομέρεια για να διακρίνετε λίγο τις κινήσεις. Ο
δεύτερος κάδος. Μυθίτα 17.481. Παρόμοιος και ελάχιστα μεγαλύτερος από τον προηγούμενο, δηλαδή ούτε ένα πόντο, είναι περισσότερο διαβρωμένος και συμπληρωμένος, ενώ η έντονη συμπίεση έχει επιφέρει μερική παραμόρφωση στο σχήμα του. Λείπουν αρκετά τμήματα του σώματος, συμπεριλαμβανομένου και μέρους του διακόσμου. Στον πυθμένα διασώζονται λίγα ίχνη του εφάσματος με το οποίο είχαν τυλιχθεί τα καμένα οστά διαποτισμένα από την οξείδωση του μετάλλου. Η βάση του είναι τριτενιωτή, οι λαβές όμοιες με του προηγούμενου, με ένα πεντάφυλλο τώρα ανθέμιο στη σύζευξη των Κρήκων. Την παρυφή του Χείλους κοσμεί εδώ ανάγλυφο λέσβιο κυμάτιο και ακολουθεί πάλι πλατύτερη ζώνη, όπου επίσης διαφαίνεται αχνά ο σύνθετος πλοχμός. Στην όψη Α, διαγράφεται ένα ανεστραμμένο ανθεμωτό μοτίβο. Από ένα διπλό φύλλο άκανθας βλαστάνει ένα πεντάφυλλο άνθος λωτού και εκτυλίσσονται ευλίγιστοι υλικοειδείς μίσχοι. Αναπτύσσονται οριζόντια και κάθοντα, περιπλέκονται δημιουργώντας καρδιόσχημα μοτίβα, διανθίζονται με ημιανθέμια και απολύγουν σε μικρά επτάφυλλα ανθέμια και άνθη λωτού. Η περίπλοκη φυτική σύνθεση κορυφώνεται με τη δημιουργία ενός ανεστραμμένου ανθεμίου με 11 ραδινά εξωστρεφή φύλλα. Στη σχεδόν ολοκληρωτικά πια καταστρεμμένη όψη Β, διασώζεται μόνο η διπλή άκανθα και η αρχή των πρώτων οριζόντιων βλαστών, σαφής δήλωση ότι και την όψη αυτή κοσμούσε ένα όμοιο περίτεχνο μοτίβο. Αναφορικά τώρα με τη σύσταση του μετάλλου, που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή των δύο σκευών, η πρόσφατη χημική ανάλυση στο εργαστήριο του Μουσείου έδειξε ότι πρόκειται για παρόμοιο και για τα δύο σκεύη κράμα χαλκού και κασιτέρου, με περιεκτικότητα σε χαλκό που κυμαίνεται από 82 περίπου τοις 100 στο σώμα έως 84 και κάτι στο χείλος και σε κασίτερο από 19,5 περίπου έως 15% αντίστοιχα. Αξιοσημείωτη είναι και η έντονη ελάττωση του κασιτέρου με συνακόλουθη αύξηση του χαλκού στις ταινίες, στις διακοσμητικές, σε σχέση πάντα με τα σώματα των Αγγείων. Όσον τώρα αφορά τα σχήματα, τον τύπο των δύο σκευών, γνωρίζουμε βέβαια ότι η κάδη, πύληνη ή μετάλληνη, κοδονόσχημη, καλαθόσχημη ή σταμνοειδής με εκροή, αποτελούν ένα είδος Αγγείου πολύ διαδεδομένου στην αρχαιότητα. Προορίζοντας κυρίως για την άντληση και μεταφορά του νερού, καθώς και για τη μεταφορά και φύλαξη του κρασιού στα συμπόσια. Αρκετά συχνή στον ελλαδικό χώρο, ήταν και η δευτερογενή συνήθως χρήση τους ως τεφροδόχων, πρακτική που πιθανόν εμπεριέχει την έννοια του συμποσίου στην ταφική διαδικασία. Και οι κάδοι και οι δύο κάδοι από το νεκροταφείο του Φίνικα ανήκουν στο λεγόμενο τύπο Α ή κοδονόσχημο, Μπέλ Σίτουλα, κατά την Τσάλχας, η οποία τους ταξινόμησε το 1971 σύμφωνα με εκείνους που προέρχονταν από την Ιταλία. Είναι ωστόσο γνωστό σε όσους ασχολούνται με την αρχαία μεταλλοτεχνία ότι γενικά η τυπολογική κατάταξη των σκευών αυτών, η προέλευσή τους και το μείζον πρόβλημα με τα εργαστήρια κατασκευής απασχόλησαν πολλούς ερευνητές ήδη από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Σύμφωνα με την τοποθεσία έβρεσης και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, έχουν προταθεί κατά καιρούς η Ετρουρία, ο Τάραντας, η Αττική, η Πελοπόννησος, η Ιωνία. Επιχειρήθηκαν επίσης διαφορετικές ομαδοποίησεις, με βάση πέραν των άλλων την απόδοση π.χ. των ανθεμωτών μοτίβων, τη σύζευξη των λαμβών, ακόμη και την απόλυξή τους ως αγκυροειδή ή κομβιόσχημη. Για να αντιληφθεί κανείς τη δυσκολία της θάσευσης του χαόδους αυτού υλικού, αρκεί να σκεφτεί ότι όταν το 1979 η Ρόζα Προσκυνητοπούλου δημοσίευσε δύο κάδους από το Μάζης Κιλουντίας, ο αριστερός, παρέθεσε κατάλογο των 64 έως τότε παγκοσμίως γνωστών κάδων όλων των τύπων από τον 5ο αιώνα π.Χ. έως και τον 1ο. Έκτοτε προστέθηκαν και συνεχίζουν διαρκώς πολλά ακόμη ευρήματα από το Διεθνές Εμπόριο Αρχαιοτήτων ή ανασκαφικά, όπως ο κάδος από τη Βεργίνα, με αποτέλεσμα ο πιο πρόσφατος κατάλογος στη διατεραιβή της αναρέτας του Λουμτζίδου το 2011 να περιλαμβάνει 43 χάλκινους κάδους του τύπου Α του 4ου μόνο αιώνα από τον ελλαδικό μόνο χώρο.
Πρόκειται προφανώς για τον δημοφιλέστερο τύπο της κατηγορίας, με τεράστια διασπορά στη Μεσόγειο, αλλά και στο εσωτερικό της Ευρώπης, με τη Μακεδονία και γενικότερα τη Βόρεια Ελλάδα να μπαίνει πιο δυναμικά στο παιχνίδι. Το 1977, στους χώρους αναφοράς, προσθέθηκε και η περιοχή της Θεσσαλονίκης, με ένα ανεπάντεχο έβριμα στην Καλαμαριά, σε απόσταση ούτε 2 χιλιόμετρων από το σημείο εντοπισμού των δύο εγγύων του Φίνικα. Χρονολογημένος από την Κατερίνα Ρωμιοπούλου, στα τέλη του 5ου με αρχές του 4ου αιώνα, ο κάδος της Καλαμαριάς θεωρείται ο αρχαιότερος της κατηγορίας με ανθεμωτό διάκοσμο από τη Βόρεια Ελλάδα. Η συγγραφέας ήδη από το 1989 μίλησε για την πιθανότητα κατασκευής του κάπου στον Ιωνικό χώρο, απικίες Βορείου Αιγαίου ή στη Χαλκιδική, έστω και υπό την επιρροή των καλλιτεχνικών κέντρων της Αθήνας, της Ιωνίας ή της Κορίνθου, χωρίς όμως να αποκλείει και την προέλευσή του από εργαστήριο της Ιταλίας. Παρά τις διαφορές τους, παραδείγματος χάρη το πιο λιτό ανθέμιο ή τα κομβιόσχημα άκρα των λαμβών, δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει την ομοιότητα στην απόδοση της επίστευσης των τριών σκευών και κυρίως τον εγχάρακτο με διαβήτη σύνθετο πλοχμό. Το μοτίβο αυτό, που ανάγεται τουλάχιστον στον 6ο αιώνα π.Χ., διακοσμεί επίσης το γνωστό κρατηρόσχημο κάδο από τη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, στην ίδια δημοσίευση από την κυρία Ρωμιοπούλου, με τα αρχαϊστικά στοιχεία του τέλους του 5ου αιώνα και εντοπίζεται σε λιγοστά ακόμη αγγεία των μέσων του 4ου. Επιβιώνει πάντως εμπλουτισμένο και πολυτελές μέχρι τα τέλη του, όπως έναν κάδο στο Μουσείο Κανελοπούλου, που η κυρία Αδριομένου χρονολογεί σε αυτή την εποχή. Αναφορικά τώρα με τον ίδιο τον ανθεμωτό διάκοσμο, απλό ή σύνθετο, εγχάρακτο ή έκτυπο ή ακόμη και χυτό χωριστά προσκολλημένο, φαίνεται ότι εμφανίζεται από τα τέλη περίπου του 5ου αιώνα και διατρέχει όλον τον 4ο, φθάνοντας μέχρι τις αρχές του 3ου. Από τα παραδείγματα που προσομοιάζουν μορφολογικά στη φυτική σύνθεση του μύθι ήταν 17481, επιλέγω ενδεικτικά τον παρόμοιο από την Πελαζία, πάλι στο Μουσείο Κανελοπούλου, τον οποίο η Ελίνα Μαραγκού χρονολογεί στα πρώιμα χρόνια του 4ου αιώνα. Εκπληκτική όμως είναι η ομοιότητα του κάδου από το Φίνικα με ένα αντίστοιχο από τον τάφο 2 του Τύμβου Μογγίλανσκα στην περιοχή Βρατσά της Βουλγαρίας. Η όλη δομή του σκεύους, οι ελάχιστα μικρότερες διαστάσεις, οι λαβές, το λέσβιο κυμάτιο και κυρίως το πανεμοιότυπο ανθέμιο, κατά την προσφυλή έκφραση της νεολαίας, απλά δεν υπάρχουν. Ελείπει μόνο ο πλοχμός, αλλιώς θα μιλούσαμε πραγματικά για δίδυμα αγγεία. Καθώς μάλιστα χρονολογείται και αυτός, βάσει ενός μελαμβαφούς σκύφου στο 370-350 π.Χ., μπορούν με βεβαιότητα πλέον να αποδοθούν στο ίδιο εργαστήριο μεταλλουργίας του πρώιμου 4ου αιώνα που διέθετε τα εξαιρετικά προϊόντα του στον ευρύτερο βόρειο ελλαδικό και βαλκανικό χώρο. Σε αντίθεση πάντως με τον αγαπητό και ιδιαίτερα διαδεδομένο θεμωτό διάκοσμο, μετρημένοι στα δάκτυλα είναι οι κάδοι που φέρουν αφηγηματικές σκηνές. Αυτές παραπέμπουν συνήθως στο διονυσιακό κύκλο, γεγονός άλλωστε συμβατό με την αρχική χρήση του αγγείου ως σκεύου συμποσιακού. Χρονολογούνται σε γενικές γραμμές από τα τέλη του 5ου μέχρι περίπου τα μέσα του 4ου αιώνα και προέρχονται κατά κύριο λόγο από τη Βουλγαρία. Πρόκειται για παράδειγμα για ένα αγγείο από το Πάστροβο με παράσταση Διονύσου που χαϊδεύει πάνθυρα στη μία όψη και ενός νέου μπροστά από ερμαϊκή στήλη στην άλλη, χρονολογημένο στα τέλη του 5ου με αρχές του 4ου αιώνα. Στην ίδια περίοδο αποδίδει η Μπάσαρα έναν κάδο στο Βερολίνο με τον Περσέα στη μία όψη, ο οποίος καταδιώκει μία φτερωτή μορφή, προφανώς από τη Μέδουσα στην άλλη, συνδέοντας και τους δύο με αττικό εργαστήριο. Οι παραστάσεις, ωστόσο, του κάδου του Φίνικα με την επιτιθέμενη σφίγγα είναι μοναδική ως τώρα στην αρχαία μεταλλοτεχνία της εποχής και για συγκριτικό υλικό θα πρέπει να καταφύγουμε σε άλλες εποχές και μορφές τέχνης. Ως γνωστόν, ο εικονογραφικός τύπος του λιονταριού με το ανθρώπινο κεφάλι υπήρχε εξ αρχής εκπρόσωπος των μυθικών όντων από την Ανατολή, ευρύτατα γνωστό στην τέχνη της Μέσης Ανατολής και της Αιγύπτου. Εκεί, όπως λέει και ο Ηρόδοντος, οι σφίγγες θεωρούνταν ότι απεικόνιζαν συμβολικά τη βασιλική εξουσία ή το ενιγματώδες του θεϊκού λόγου.
Σύμφωνα μάλιστα με τον Μπόρτμαν, είναι πιθανό οι ανατολίτικες παραστάσεις που δείχνουν τη σφίγγα να ποδοπατά έναν άνθρωπο, φαντάζομαι ότι βλέπετε, να έδωσαν το έναυσμα να θεωρηθεί στην Ελλάδα ως δαίμονας του θανάτου και φύλακας των τάφων, λειτουργίες που επιτελούσε από τον 7ο αιώνα π.Χ. και εξής, διατηρώντας μέχρι το τέλος της αρχαιότητας τον αποτροπαϊκό και χθόνιο χαρακτήρα της. Στην ελληνική τώρα μυθολογία, η Σφίγγα γεννήθηκε μετά την νίκη των Ολυμπίων Θεών επί των Γιγάντων. Μητέρα της ήταν η Χήμερα και πατέρας ο Τυφώνας. Το μυξογενές πλάσμα με το γυναικείο κεφάλι, το λοντίσιο σώμα και τα καμπυλωτά ή αετήσια φτερά συνδέθηκε άμεσα με τη βιωτεία και τον μύθο του Λάιου. Σταλμένη από την Τιμωρόθ Ήρα, η Σφίγγα θρονιάστηκε στο Φίκιον Όρος μπροστά στην πόλη των Θηβών και κατασπάραζε όποιον δεν απαντούσε στο ένιγμά της μέχρι να βρει το θάνατο ιτημένη από τον Ιδίποδα. Είναι λοιπόν προφανές ότι στον κάδο του Φίνικα αποτυπώνεται στην αιωνιότητα η άνηση πάλι των Θηβαίων νέων με το δαιμονικό τέρας. Και παρόλο που η Σφίγγα ως οντότητα υπήρξε αγαπημένο θέμα των τεχνητών της αρχαϊκής κυρίως εποχής αλλά και διαχρονικά, το συγκεκριμένο στιγμιότυπο είναι σχετικά σπάνιο. Η επίθεση του δαιμονικού όντως σε νέους, αν όχι ως παραγμός τους, απεικονίζεται σε μεμονωμένα Αττικά, μελανόμορφα κυρίως Αγγεία, με τα περισσότερα να αποδίδονται στο ζωγράφο του Έμωνα. Να θυμίσω εδώ ότι κατά μία παραλλαγή του μύθου, ο Έμωνας ήταν γιος του Κρέοντα, τον οποίον είχε κατασπαράξει η Σφίγγα, έτσι πήρε και το όνομα ο ζωγράφος, και τον κύκλο του βέβαια, και σε λιγοστά ερυθρόμορφα, όπως βλέπετε στην αρχή, ιδιαίτερα στην εκδοχή της αρπαγής των τολμηρών νέων. Εντελώς σπάνια είναι και η απόπειρα άμυνας και αντεπίθεσης, καθώς τα θύματα απεικονίζονται συνήθως παραδομένα στη μοίρα τους. Υπάρχει όμως και μία μικρή ομάδα μελανόμορφων λυκύθρων, όπου το θύμα, όπως βλέπετε στο μεσαίο, προσπαθεί να αμυθεί με ένα ραβδί. Στην Αττική λοιπόν η συνύπαρξη της Σφίγγας με τους Θηβαίους νέους απεικονίζεται από το 520-510 π.Χ. με την προέλευση του θέματος να ανάγεται στην Ανατολή μέσω ίσως της Φινίκης και της Κύπρου και στη συνέχεια των Ιώνων τεχνητών. Το μοτίβο της αρπαγής απαγωγής συνεχίζει έως τα τέλη του 5ου αιώνα, ενώ η μορφή του Ιδίποδα εμφανίζεται πια μετά το 490-480 π.Χ. Ενδιαφέρουσα είναι πάντως η περιγραφή του Παυσανία, σύμφωνα με την οποία στα μπροστινά πόδια του θρόνου του Ολυμπίου Διός παριστάνονταν πέδες Θηβαίων υποσφυγγών ιρπασμένοι, με τον Φιδία να επαναφέρει για λίγο το μοτίβο της ακινητοποίησης, εάν βέβαια ισχύει ότι το ρωμαϊκό σύμπλεγμα από την Έφεσο αποδίδει τη φιδιακή δημιουργία. Στη συνέχεια όμως επικρατεί πλήρως η απεικόνιση των σκηνών με τον Ιδίποδα, είτε με το μοτίβο της συνομιλίας περί του ενίγματος, είτε πιο σπάνια με την εξόντωση και τον θρίαμβο πλέον του ανθρώπινου νου επί του αιμοσταγού θηρίου. Συνοψίζοντας, οι δύο εξαίρετοι χάλκινοι κάδοι από τον Φίνικα, σύγχρονοι, παρόμοιοι στη μορφή και από το ίδιο ίσως χέρι, αντανακλούν καταρχήν αυτό που έχει συχνά διατυπωθεί, την αρμονική δηλαδή συνύπαρξη στα εργαστήρια της Μακεδονίας παράλληλων καλλιτεχνικών τάσεων και ρευμάτων με επιρροές τόσο από την Ιωνία όσο και την Αττική. Ταυτόχρονα όμως και ανομολόγητα εκφράζουν και δύο διαφορετικές αλλά συνυπάρχουσες αντιλήψεις σχετικά με το μυστήριο και το δέος του θανάτου. Στον κάδο 17-480, για τον οποίο θεωρώ ότι ίσως είχε γίνει και ειδική παραγγελία, αποτυπώνεται το αδυσόπιτο κτύπημα της θανάσιμης μοίρας που αρπάζει στα νύχια της ένα νέο στο άνθος της ηλικίας του, όσο και αν εκείνος προσπαθεί να αντισταθεί. Στον δεύτερο αντίθετα, με την απεικόνιση των αθημείων και τον απόκριφο συμβολισμό τους, βλέπουμε να γλυκοχαράζει ήδη η νέα ελπιδοφόρα αντίληψη μιας φυσικής δύναμης για την αιώνια αναγέννηση που θα κορυφωθεί σε όλες τις μορφές της τέχνης καθώς θα προχωράει ο 4ος αιώνας. Κλείνοντας, θα μου επιτρέψετε να αφιερώσω τη σημερινή μου ανακοίνωση στη μνήμη της Ελισμόνη της Ιουλίας Βοκοτοπούλου, αλλά και του Πέτρου Θέμελη, για την αγάπη και τη συμβολή τους στην έρευνα της μακεδονικής και όχι μόνο μεταλλοτεχνίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτούς τους υπέροχους κάδους.